Κύριος, βλέπετε μη παλανηθείτε, πολλοί γαλελεύσονται επί το όνομα τι μου λέγοντες, ότι εγώ είμαι και ο καιρός ίγκυκε, μην πορευθείτε πίσω αυτόν. Όταν δε ακούσετε πολέμους και ακαταστασίας, μην πτωηθείτε. Διγαρτά αυτά γενέστε πρώτον, αλλού και ευθέως το τέλος. Και έστε σημείων εν ηλίο και σελήνη, και άστρης και επί της γης, συνεχή εθνών εν απορία, ηχούσις θαλάσσης και σάλου από ψυχών των ανθρώπων, από φόβου και προσδοκίας των επερχομένων τη οικουμένη. Εγάρ δυνάμεις των ουρανών σαλευθίσονται και τότε όψονται των ιών του ανθρώπου ερχόμενων εν εφέλη με τα δυνάμεως και δόξης πολλής. Ο ουρανός και η γη παρελεύσονται, ιδέ λόγοι μου παρέλθωση. Προσέρχεται δε αυτής, μη ποτέ βαρυνθώσιν ημών εκαρδία, εν κρεπάλι και μέθη και με ρήμνες βιωτικές, και ευνίδιος εφημάς, επιστήμερα εκείνη, ως παγής γαρ επελεύσετε, επί πάντας τους καθημένους, επί πρόσωπον πάσης της γης. Αγρυπνείτε ον, εν παντί καιρό δεόμενη, ή να καταξιωθείτε εκφυγήν, πάντα ταύτα τα μέλλοντα γίνεστε και σταθήνε εμπροσθέν του Υιού του ανθρώπου. Και χρησιμοποιείται και πολύ συχνά θεολογικά από τους Αγίους τη
της Εκκλησίας μας ως σκοπός θεάται και βλέπετε το τέλος σε αυτή την περίπτωση. Αυτός ο σκοπός τον οποίο συναντήκαμε σήμερα είναι να δοξάσουμε τον Θεό και να μνηστούμε, να θυμηθούμε τους και τιμημένους αδελφούς μας. Ακούσαμε στο συναξάρι ότι η Αγία Εκκλησία, άρα οι Θεότατοι Πατέρες, λέει, το εθέσπισαν οι Άγιοι της Εκκλησίας, σήμερα θυμούνται να κάνουμε μνήα των απαιώνων κοιμηθέντων ευσεβώς. Θυμόμαστε αυτούς που εκοιμήθησαν ευσεβώς. Όχι ότι ήταν ευλαβείς και ευσεβείς απλά στη ζωή τους, αλλά εκοιμήθησαν με κοινωνία με την Εκκλησία. Δεν ήσαν ούτε αιρετικοί, ούτε αθεΐζοντες, ούτε αθρησκούντες, ούτε οτιδήποτε άλλο. Επίστευαν εις τον Ιησού Χριστό όπως τον κηρύσσει η Εκκλησία. Είτε είχαν αγαθά έργα, πολλά ή λίγα, είτε είχαν άσχημον βίο, η Εκκλησία για όλους προσεύχεται. Και συνεχίζει. Παρακάτω θα σας διαβάσω ένα μικρό κομμάτι από ένα τεράστιο κείμενο που είναι καταπληκτικό. Σε αρχαία γλώσσα με, αλλά είναι καταπληκτικό. Επειδή λέει κάποιοι, άωρον πολλάκης επί ξένης υπέστησαν θάνατον, είχαν ξαφνικό θάνατο πολλές φορές σε ξένη γη και όχι στην πατρίδα τους. Στη θάλασσα, σε άβατα όρη, σε γκρεμούς, σε χάσματα της γης. Πεθαμένοι είτε από αρρώστιες είτε από πείνα. Πεθαμένοι στον πόλεμο, τεθνεώτες στον πόλεμο. Είτε ευρέθηκαν μέσα σε εμβρισμό, είτε στο βάθος κάποιου γκρεμού, και άλλους παντίους θανάτους υπομεμενικότες, δηλαδή και όσοι υπέστησαν κάποιο θάνατο απρόβλεπτο και κανείς δεν ήταν εκεί να τους τελέσει μνημόσυνα, γι' αυτό λέει φιλανθρώπος οι θείοι πατέρες κινούμενοι, κοινώς μίαν τούτων απάντων την καθολική εκκλησία πίστε θέσπισαν. Μας μάζεψαν, λέει, οι Άγιοι Πατέρες όλους εμάς γι' αυτόν τον λόγο να ετοιμάσουμε στάρι και να έρθουμε εδώ. Αυτά τα στάδια σας ανήκουν. Αυτά εδώ τα διαβάζουμε για αυτούς τους ανθρώπους που έφυγαν χωρίς κανείς να τους ανάψει ένα κεράκι, χωρίς κανείς να κάνει τις κανονισμένες θείες λειτουργίες. Και οι κανονισμένες θείες λειτουργίες είναι θεία λειτουργία στα τριήμερα. Όχι αυτά που κάνουμε τώρα, τα μοντέρνα. Να είμαστε μοντέρνοι στον τρόπο επικοινωνίας και σε όλα τα πράγματα, ναι, στη θέρμανση, ναι. Αλλά όχι να προσπαθούμε να αλλάξουμε την πίστη μας. Να κάνουμε λειτουργίες τα τριήμερα σημαίνει ότι η ψυχή εκείνη τη βοηθούμε να προσκυνήσει ποιον, τον Τριανικό Θεό μας. Να κάνουμε θεία λειτουργία στα εννιά μέρα σημαίνει ότι παρακαλούμε τους Αγίους Αγγέλους να παρασταθούν στον νεκρό άνθρωπο στην κρίσιμη μερική που θα υποστεί με το θάνατό του, να του συμπαρασταθούν και να βοηθήσουν να τον πάρουν από τα χέρια των δαιμόνων. Και την 40η ημέρα που κάνουμε μνημόσυνο είναι η κρίση, η μερική. Ο Θεός ήδη, λέει ο Άγιος Μακάριος ο Επίκτιος, και το λέει βέβαια μόνο εκείνος, άρα μπορεί και να είναι τα πράγματα και πιο φιλάνθρωπα και πιο φιλόθεα και πιο αγαπημένα από τη μεριά του Θεού. Εκείνος έχει άπειρο έλεος. Αν έπρεπε να είναι δίκαιος ο Θεός, αδελφοί μου, θα έπρεπε όλοι εμείς και πρώτος εγώ να καταδικαστούμε στην αιώνια κόλαση για τα τόσα βαρέα και δυσβάστακτα βάρη των αμαρτημάτων που φέρουμε στους ώμους μας. Και όμως ο Θεός μας αφήνει να δεόμεθα, να τον παρακαλούμε, να προσευχόμεθα. Και γιατί φέρνουμε στάρι στους νεκρούς. Και αυτό έχει τη σημασία. Κάποιος αδελφός έφερε ένα κέρι. Δεν το έβγαλα από τον ναό, το άφησα στο άκρο. Γιατί το κέικ μπορεί να διαβαστεί ως παλαιότητα, άλλο πράγμα. Το στάρι έχει την δική του σημασία. Το στάρι σαπίζει στη γη, όπως θα σαπίσει ή σαπίζουν ήδη τα σώματά μας. Κι όμως η ψυχή που είναι η ευλογία του Θεού, η παρουσία του στο σώμα και είναι ενωμένο με το σώμα, όχι το σώμα ότι δεν είναι άγιο, αλλά επειδή το σώμα είναι μία σειρά
ψυχομένη, δηλαδή ψυχή και σώμα μαζί κάνουν τον άνθρωπο, οι ιστοί αυτοί διαλύονται και επιστρέφουν εις τα εξών συνετέθησαν. Και μένει εκεί η παρουσία του Θεού και θυμίζει την επίγεια ζωή του ανθρώπου και η ψυχή μένει και περιπλανάται με τη δευτέρα παρουσία. Και έτσι βάζουμε στάρι. Σαπίζει το στάρι στη γη, αλλά πάντα όταν το στάρι σαπίζει, μετά από λίγο καινούργιον κακό φέρει. Έρχονται καινούργια έργα αγαθά από το στάρι και τρώμε ψωμί. Έτσι είναι και ο άνθρωπος. Εκείνος πεθαίνει, μένουν οι επίγονοι, οι συγγενείς. Αν δεν έχει επίγονους, υπάρχουν άνθρωποι που έχουν μείνει στην ιστορία χωρίς να έχουν παιδιά και εγγόνια. Αυτοί οι άνθρωποι έμειναν γιατί προσέφεραν πολύ σημαντικότερα πράγματα από αυτά που προσέφεραν πολλές φορές οι γονείς κάποιων παιδιών. Κι όμως συνεχίζει η παρουσία μέσω των παιδιών και των οικείων μας. Το στάρι το προσαγάγουμε ενώπιον της Εκκλησίας πόλης. Το διαβάζει ο ιερέας και δέεται στον Θεό. Τις δικές σας προσευχές συνάζει ο ιερέας και τις αναπέμπει. Και θα ακούσετε σήμερα κανονικά, δεν έπρεπε να μνημονεύουμε ονόματα το πρωί, αλλά επειδή το έχουμε συνηθίσει, θα το συνεχίσουμε. Λέει Πατριαρχών, αρχιερέων, ιερέων, κατηγορίες. Και το μυστικό ποιο είναι, να είναι ορθόδοξοι χριστιανοί. Άρα, αδελφοί, ας δεηθούμε με πόνο καρδιάς. Έτσι πρέπει να ερχόμαστε στον ναό. Όχι να περιαγόμεθα σαν τις άδικες κατάρες εντός του ναού, μη προσευχόμενοι, μη λατρεύοντες τον Θεό. Τότε θα έχουμε μεγαλύτερο κρίμα από αυτούς που δεν εκκλησιάζονται. Θα μας κρίνει βαρύτερα ο Θεός. Και θα κλείσω με μια ιστορία του Ντοστογεύσκη. Μπορεί να σας κούρασα, αλλά αυτή την ιστορία θα τη θυμάστε. Ήταν μια γριά γυναίκα, πολύ δύστροπη. Στη ζωή της καλό δεν έκανε. Έβρισε συνήθως τους ανθρώπους που την προσήγησαν. Όταν πήγαινε από το γη, φύγετε από εδώ παλιά άνθρωποι, κλέφτες. Και τους έλωσε από πάνω κάτω κάτω. Κι όμως μια φορά στη ζωή της, κάποια γειτόνισσα της ζήτησε για να μαγειρεύσει ένα μικρό χλωρό κρεμμύδι. Και είναι χλωρό, το έτσι το περιγράφει εντός του Ευγεύσης και ο μεγάλος αυτός ορθόδοξος ψυχογράφος και μεγάλος φιλόσοφος και συγγραφέας. Και από αυτό το κρεμμύδι, την ώρα της κρίσεως, η γυναίκα αυτή σώθηκε. Γιατί οι άγγελοι, λέει, διδομαγούσαν με τους θέμονες και έλεγαν, αφήστε τη σε εμάς. Αυτή έκανε ένα πολύ καλό, έσωσε μια φορά τη μαγεριά της δικής της γειτόνισσας. Μα φωνάζουν οι δαίμονες, τι κάνεις, άγγελε του Θεού, γιατί το κάνεις αυτό το πράγμα, γιατί το κάνεις και θες να πάρεις για ένα κρεμμυδάκι αυτήν στο παράδεισο. Μα δεν υπάρχει λόγος, δεν μπορεί με ένα κρεμμυδάκι να σωθεί. Κι όμως επεμβαίνει εκείνη την ώρα ο Θεός και λέει, αφού είχε τόσο αγάπη μέσα της που μια φορά έδωσε κρεμμύδι αυτή η σκληρή γυναίκα, ας έρθει μαζί μας στο παράδεισο, ας ευχηθούμε αδελφοί μου και εμάς έτσι να μας κρίνει ο Θεός, ας μας πάρει κοντά του με το άπειρο ελαιός του. Αμήν. Είπομε πάντες εξ όλης της ψυχής και εξ όλης της διανοίας ημών.